Σε κατάσταση απόγνωσης βρίσκονται οι φοιτητές, με το Ηράκλειο να μην αποτελεί εξαίρεση, καθώς οι τιμές των ενοικίων έχουν φτάσει σε εξωφρενικά επίπεδα. Η έλλειψη προσιτής στέγασης πιέζει τους φοιτητές και τις οικογένειές τους οικονομικά, ενώ οι φοιτητικές εστίες της πόλης καλύπτουν έναν ελάχιστο αριθμό φοιτητών. Μιλάμε τώρα και στην πόλη του Ηρακλείου για σπίτια, ερείπια, τρύπες, που η τιμή ανέρχεται γύρω στα 300 με 400 ευρώ ενοίκιο. Την ίδια ώρα με την υπάρχουσα κατάσταση στην ακρίβεια να ενισχύεται, με τις τιμές στο ρεύμα να αυξάνονται και αντίστοιχα να μιλάμε για κόστος σπουδών 1.000 ευρώ. Περίοδο γιορτών και όλους τους μήνες του καλοκαιριού οι φοιτητές μας έπρεπε να αδειάσουν τα δωμάτια τους και να φύγουν, γιατί τα δωμάτια των εστίων νοικιαζόντουσαν για τουρίστες. Η Αθηνά, φοιτήτρια του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, ήρθε στο Ηράκλειο από την Αθήνα με την ελπίδα να σπουδάσει σε ένα υποστηρικτικό περιβάλλον. Φέτος δεν κατάφερε να εξασφαλίσει μία θέση στις φοιτητικές εστίες και μέχρι και σήμερα προς το παρόν φιλοξενείται από φιλικό της πρόσωπο, αφού δεν κατάφερε να βρει άλλο κατάλημα. Δεν μένω στις εστίες, ωστόσο αναγκάζομαι να δουλεύω. Αναγκάζομαι, δεν μπορώ να κάνω διαφορετικά. Έχω φτάσει 5ο έτος, έχω ακόμα μαθήματα να δώσω, ακριβώς επειδή και το καλοκαίρι δούλευα. Δεν είχα τη δυνατότητα ούτε να διαβάσω, μερικές φορές δεν είχα τη δυνατότητα να πάω στα μαθήματά μου λόγω της δουλειάς. Το ίδιο ισχύει και για τις υπόλοιπες εξεταστικές. Οπότε και αυτή τη στιγμή εγώ ψάχνω να βρω σπίτι. Τα νίκια είναι πανάκριβα, κάτι με υπόγεια είναι στα 300 με 350 ευρώ. Ζητάνε κάτι εξωφρενικά ποσά για 20 με 30 τετραγωνικά σπίτι. Και αυτή τη στιγμή εγώ είμαι στην αναζήτηση ενός σπιτιού. Προσωρινά είμαι φιλοξενούμενη. Ο Γιώργος, φοιτητής του Τμήματος Φυσικής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης από τη Θεσσαλονίκη, σπουδάζει στο Ηράκλειο τα τελευταία 6 χρόνια. Παράλληλα με τις σπουδές του, αναγκάζεται να εργάζεται για να καλύψει τα έξοδα ενοικίου, καθώς δεν πληρεί τα κριτήρια στέγασης στις φοιτητικές εστίες. Όπως δηλώνει ο ίδιος, θεωρείται πολύ πλούσιος, αλλά η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Είμαι από τη Θεσσαλονίκη. Είμαι 6 χρόνια εδώ πέρα. Εντάξει παιδιά, πώς θα τα βγάζουμε πέρα, δύσκολα. Εγώ αναγκάζομαι και δουλεύω για να νοικιάσω ένα σπίτι, γιατί με βάση τα κριτήρια της στέγασης είμαι πάρα πολύ πλούσιος. Γενικά η κατάσταση που κρατεί τόσα χρόνια στη σύντηση και στη στέγαση είναι απαράδεκτη. Είναι ένας διαγωνισμός φτώχειας πραγματικά. Και όσο πάει, οι θέσεις μειώνονται και για τη σύντηση και για τη στέγαση. Ο Αλέξανδρος, που κατάφερε να εξασφαλίσει θέσεις στις φοιτητικές εστίες, δεν θεωρεί τον εαυτό του τυχερό. Οι συνθήκες διαβίωσης στις εστίες είναι επιεικώς απαράδεκτες, όπως περιγράφει ο ίδιος. Με κοινόχρηστους χώρους που δεν συντηρούνται και υποδομές που καταραίουν, η καθημερινότητά του έχει μετατραπεί σε αγώνα επιβίωσης. Εγώ είμαι τώρα στις εστίες 6 χρόνια. Η κατάσταση είναι ιδιαίτερη, να το πω. Δηλαδή, οι εστίες καήκανε πριν τόσο καιρό. Μας λένε ότι θα γίνουν. Εστίες δεν έχουμε δει τώρα 6 χρόνια. Πληρώνονται ξενοδοχεία στα οποία θα μένουμε. Με καλοκαίρι, Πάσχα, Χριστούγεννα, χωρίς να προβλέπεται στέγαση. Με ίσως τα ξενοδοχεία να είναι μακριά, ίσως άλλο δήμο. Να είναι ακριβά τα εισιτήρια. Υπήρχε και ένα λεωφορείο τώρα μας πήγαινε, αυτό το κόψαν επίσης. Η εκρηκτική κατάσταση στην αγορά ενοικίων σε συνδυασμό με τις ελλείψεις και τα προβλήματα στις φοιτητικές εστίες έχουν δημιουργήσει ένα ασφικτικό πλαίσιο για τους φοιτητές, που αγανακτισμένοι προχώρησαν σε κινητοποίηση, με τους ίδιους να βλέπουν τις σπουδές τους να μετατρέπονται σε αγώνα επιβίωσης.